Σίγουρα η ατομική ευθύνη σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε είναι έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης πρώτα απ' όλα στους συνανθρώπους μας, στους ίδιους μας, στους εαυτούς και στις οικογένειές μας. Η δική μας ανησυχία και η κριτική είναι ότι ενώ συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο αυστηρή, ακόμα πιο αυστηρός ο περιορισμός, εφαρμόζονται κυριολεκτικά 2 μέτρα και 2 σταθμά, είναι ανησυχητικά τα κρούσματα τα οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα και σήμερα στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Το τι γίνεται σε επιχειρηματικούς ομίλους και χώρους εργασίας που συνεχίζουν να απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους τον ένα δίπλα στον άλλον, με κοινά μέσα εργασίας, με χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, το τι γίνεται στον συνωστισμό στα ίδια τα νοσοκομεία και φυσικά όλα αυτά και με μια επιστημονικότητα. Γιατί ξέρετε, δεν γίνεται από τη μια να έχουμε 14 μέρες καραντίνα για τα ασύμβατικά ή τα κρούσματα που έχουμε και από την άλλη οι υγειονομικοί να έχουν 7 μέρες καραντίνα. Αυτό δεν είναι επιστημονικότητα. Όταν μάλιστα λέμε για τη σημασία που δίνει αυτός ο κόσμος στη μάχη την καθημερινή που δίνει, μιλάω για τους νοσοκομιακούς, μιλάω για τους υγειονομικούς, μιλάω για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας και την ίδια ώρα να έχουν πάνω από 65 κρούσματα. Όλα αυτά μας ανησυχούν, είναι εχμές στην κριτική που κάνει το ΚΚΕ, γιατί ξέρετε, μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε όλοι μας, που είναι πρωτόγνωρες, να δεχόμαστε την αιτιολογία της κυβέρνησης ότι δεν μπορούν να αρθούν 40.000 απολύσεις που έγιναν από την 1η του Μαρτίου μέχρι τις 18 που νομοθέτησε η κυβέρνηση? Γιατί δεν μπορούν να αρθούν αυτές οι 40.000 απολύσεις? Γιατί πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και αυτά να γίνονται τεστ με αμοιβή 300 ευρώ και να μην έχουν ενταχθεί ήδη σε έναν εθνικό, πανεθνικό σχεδιασμό και ταυτοποίησης και ανίχνευσης και μέτρων αντιμετώπισης? Εσείς λέτε ουσιαστικά να επιταχθούν και αυτά, να μπουν στο συνολικό σχεδιασμό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 2 συστήματα υγείας, στο ένα να δίνεται μάχη για τη ζωή σε αυτές τις συνθήκες που σας είπα, και στο άλλο κριτήριο να είναι το κέρδος, να είναι τα 300 ή τα 200 ή τα 500 ευρώ που πρέπει να πληρώσει ένας κόσμος? Έχουμε ξεχάσει ότι στην Ελλάδα το 1/3 με βάση τα στοιχεία του 2019 ζει, κινείται στα όρια της φτώχειας. Μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες, βεβαίως μιλάμε. Θυμόμαστε ότι οι ευπαθείς ομάδες θα πάρουν ξανά κουτσουρεμένες συντάξεις όπως παίρνουν και με αυτές θα πρέπει να ζήσουν σε συνθήκες γενικευμένης καραντίνας. Μάλιστα. Όλα αυτά μας ανησυχούν λοιπόν, γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανακοινώνει την κλιμάκωση των περιορισμών, αλλά να μην έχει ανακοινώσει ακόμα την επίταξη των ιδιωτικών υποδομών και μέσων σε όλους τους χώρους της υγείας. Δημήτρη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να σταθούμε και σε 2 ακόμα θέματα. Έχουμε 65.000 συνανθρώπους μας, μιλάω για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που κυριολεκτικά είναι συνωστισμένοι όχι μόνο στα κάμπ της ενδοχώρας και στα άθλια hot spot. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανεκτά, δεν αντιμετωπίζουν το παραμικρό. Ουσιαστικά είναι μέτρα περιορισμού τους, έτσι, στον χώρο που προβλέπεται. Περιορισμού τους, μέσα 22.000 άνθρωποι περιορισμένοι στο συγκεκριμένα κάμπ στη Μόρια ή οι άλλες χιλιάδες στα άλλα κάμπ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να παίζουμε κυριολεκτικά με ανθρώπινες ζωές και με συνολικότερες επιπτώσεις. Χρειάζεται ο απεγκλωβισμός άμεσα. Εγώ κρατάω, κύριε Σοφιανέ, πάντως κάτι το οποίο αφορά την νεολαία του κομματός σας που διάβαζα και απλά θέλω να το σημειώσω, ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία για εθελοντική συμβολή αποφύτων και τελειοφύτων φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής σε αυτό που εσείς περιγράψατε νωρίτερα ως μάχη κατά του ιού και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα δημόσια νοσοκομεία. Η οποία ανταποκρίνεται, υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται από τις ιατρικές σχολές και από τους φοιτητικούς συλλόγους των ιατρικών σχολών. Και πιστεύουμε ότι δεν θα μπλέξουμε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και αυτή η διάθεση για εθελοντική προσφορά να εκφραστεί άμεσα. Αυτό έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε γενικότερο επίπεδο, Δημήτρη και κύριε Σοφιανέ. Το θέμα του εθελοντισμού, δηλαδή, γιατί υπάρχει μια γενικότερη έκκληση και από το Υπουργείο Υγείας.
Ναι, αυτό πιστεύουμε είναι δείγμα κοινωνικής ευθύνης από τους τελειόφοιτους και τους απόφοιτους των ιατρικών σχολών. Είναι δείγμα ότι θέλουν να δώσουν τη μάχη αυτή σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο παραμένει προβληματικό παρά την τεράστια ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του που δουλεύουν σε αυτό. Δημήτρη. Εγώ, Γιάννη, απλώς θέλω να επισημάνω τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο πραγματικά με συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας έχει τοποθετηθεί. Δεν έχει προχωρήσει σε καμία λογική λαϊκισμού και ανέξουσης ρητορικής. Και νομίζω, κύριε Σοφιανέ, αυτό ίσως είναι και ένα θετικό μήνυμα για την επόμενη μέρα για την ελληνική κοινωνία και το πώς θα πρέπει να κινείται το πολιτικό σύστημα. Σε αυτές τις συνθήκες, για να υπάρχει μια επόμενη μέρα με όλους μας, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα τα μέτρα που προτείνουμε. Δεν είναι μέτρα με μια λογική που κοιτάμε τι θα γίνει και τι εντυπώσεις θα αφήσουμε την επόμενη μέρα, αλλά τα αναγκαία που πρέπει να γίνουν τώρα. Πρέπει να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι 2.000 προσλήψεις που είχαν ανακοινωθεί από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο είναι η απάντηση σε αυτή την κρίση, σε αυτή την πανδημία. Πρέπει συγκεκριμένα μέτρα να πάρθουν να προστατευτεί ο πληθυσμός και ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε για αυτή την και εμείς καλή σας, και εγώ καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.